Η ιστορία με την ανοσοθεραπεία τη γνωρίσαμε πριν από πάρα πολλά χρόνια από τον Μοράλες από τον Καναδά, από τον Αλβέιρο Μοράλες, με τον Πέσεζε. Και δυστυχώς μετά από για πάρα πολλά χρόνια μέχρι σήμερα έχουμε μείνει σε εκείνη τη γνώση ότι άμα κάνεις Πέσεζε μειώνεις τις υποτροπές στον όγκο της κύστης. Λοιπόν, τα χρόνια πέρασαν και μας ξαναεπισκέπτεται πιο ισχυρή από ποτέ. Είναι ένας ενθουσιασμός, μια φούσκα όπως του χρηματιστηρίου που σε λίγο θα φύγει ή όχι. Προβληματίστηκα κι εγώ και γι' αυτό διάλεξα αυτό το θέμα. Το Γιάννη το Βαρκαράκη το ξέρετε, δεν χρειάζεται συστάσεις, αλλά θέλω λίγο να σας πω 5 πράγματα, διότι για τον κύριο Μάουρη και γιατί εκτός από τον κύριο Πάνου ήρθε και ο Βάσης ο Παπαδημητρίου και μου λέει είναι ένα μοναδικό φαινόμενο αυτός ο άνθρωπος, λέει. Δεν είναι μόνο ογκολόγος, είναι και ουρολόγος. Ξέρω, λέω, μου τα είπε. Έκανε στην Ιταλία 3 χρόνια ειδικότητα με Καρμινιάνη στη Τζένοβα και με Ρεγκάτι στο Μιλάνο. Και μετά ήρθε εδώ πέρα και έκανε ογκολογία στα Γιάννενα, όπου μετά από έναν κύκλο έχει επιστρέψει ως πανεπιστημιακός στην ογκολογική κλινική. Έχει περάσει και λίγο για τη Λαμία, για να ξέρετε πόσοι δύο λαμιώτες μας εδώ πέρα μέσα τον ξέρουν, που τον εκτιμούν πάρα πολύ και τον αγαπούν από ό,τι κατάλαβα. Και το θεώρησα ως ποιος τον πιο ειδικό για να μπορέσει απλά εμάς που ξέρετε ότι οι ουρολόγοι δεν τα πάμε καλά με τους μηχανισμούς, να καταλάβουμε, να πιάσουμε ένα νόημα. Και ο Γιάννης Βαρκαράκης έχει διαβάσει καλά, λοιπόν, για να μας ενημερώσει, για να ξέρετε ότι για να έρθεις εδώ πέρα στο σχολείο και να παρουσιαστείς, έχεις χάσει πολλές ώρες. Λοιπόν, να μην με καμακρογορώ εγώ, τους δίνω το λόγο. Γιάννη, έχεις το λόγο. Καλησπέρα. Θα αρχίσει ο κύριος Μάουρη, ουσιαστικά προσπαθώντας να μας εξηγήσει λίγο πώς, τι είναι αυτά και πώς δουλεύουν και με ποιο μηχανισμό. Και μετά η δικιά μου ομιλία ουσιαστικά θα μιλήσει για τα πιο βασικά φάρμακα που χρησιμοποιούμε σε αυτές τις καταστάσεις, σε ποια σενάρια είναι. Υπάρχει πολλή έρευνα. Σίγουρα θα ξεχάσω κάτι, γιατί είναι τόσο πολλή η έρευνα που γίνεται, είναι τόσες πολλά τα πρωτόκολλα που τρέχουν, που έχουμε και το πρόσφατο ΆΣΚΟ, που εντάξει, δεν ξέρω, μπορεί να μου έχει ξεφύγει καμία μελέτη, αλλά οι κύριες τις έχω. Οπότε ουσιαστικά εγώ αυτό που θέλω είναι να έρθουμε σε επαφή με 2-3 φάρμακα και ονόματα για να μας μείνουν αυτά. Οπότε και να καταλάβουμε πώς λειτουργούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Λίγο με τον Ντάβιντε Μάουρη και εργάζομαι στα Γιάννενα. Είμαι υπεύθυνο της ουρο-ογκολογίας στην Πανεπιστημιακή Κλινική και στην Immune Oncology για την Δυτική Ευρώπη ως εκπρόσωπο των Ιωαννίνων. Θα μιλήσουμε σήμερα για τα checkpoint. Είναι κάτι που παλιά ήταν κάτι καινούριο, πρωτόγνωρο για την ογκολογία. Θυμάμαι, πήγα πριν 4 χρόνια στο ΆΣΚΟ και μου είπαν ότι θα πετάξετε τα βιβλία σας και θα κυκλοφορήσετε με ένα καινούριο βιβλίο ανοσολογίας για να ξεκινάτε να κάνετε καινούριο ογκολογία της επόμενης δεκαετίας. Μου φαίνεται και παράξενο, όλοι κάτι παραξενεύτηκαν. Τελικά όμως αυτό ήρθε. Και σήμερα θα σας μιλήσω γι' αυτό, γιατί είναι και στην πόρτα σας. Δεν έχω τίποτα να πω για disclosure, αλλά αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι πριν να μιλήσουμε checkpoint, πρέπει να μιλήσουμε για κάποιους παράγοντες που είναι απαραίτητοι για να έχετε τα βασικά για να μπορέσουμε να μιλάμε την ίδια γλώσσα και είναι αυτό ακριβώς που θα καταφέρουμε όταν θα βγούμε αυτή την αίθουσα. Για να μιλάμε για checkpoint πρέπει να μιλάμε για φλεγμονή. Δηλαδή, εάν υπάρχει φλεγμονή, έχω κάποια πιθανότητα ότι θα έχω κάποια ογκολογική δράση σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα εναντίον των καρκινικών κυττάρων, είτε από μόνος του, είτε υποβοήθητο. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία της φλεγμονή, υπάρχουν 4 διαδικασίες κύριες που την προάγουν. Η μία είναι το tumor promoting inflammation. Αυτή την προαγωγή της φλεγμονή γίνεται με κυταροκίνες κυρίως και με την παρουσία λεμφοκυτάρων, είτε κυταροτοξικά, είτε regulatory, είτε των δεντρικών κυττάρων μέσα στον όγκο.
Το άλλο είναι, είναι το genome instability. Δηλαδή, πόσες μεταλλάξεις έχω μέσα στον όγκο. Γιατί όσο περισσότερες μεταλλάξεις έχει τον όγκο, όσο περισσότερα λάθη γίνονται στη μετάφραση από το DNA σε πρωτεΐνες, και αυτές τις πρωτεΐνες θα εκφράζονται στις μεμβράνες και θα αναγνωριστούν ως ξένες από το οργανισμό. Γιατί ακριβώς θα είναι διαφορετικές από τις φυσιολογικές. Οπότε, αν έχω πολλά λάθη στο DNA, θα μεταφραστούν ως λάθος πρωτεΐνες, οπότε στο σώμα έχει την ευκαιρία να αναγνωρίζει μια πρωτεΐνη που είναι διαφορετική από τη φυσιολογική και οπότε να τη στοχεύει και να πάει να καταστρέψει είτε το κύτταρο, είτε να πάρει αυτή την πρωτεΐνα και να πέντε β' λεμφοκύτταρά του. Οπότε είναι σημαντικό πόσες μεταλλάξεις έχω. Και ξέρουμε ότι ο καρκίνο όσο προχωράει, όσο περισσότερες μεταλλάξεις προκαλεί και όσο περισσότερα αστάθεια έχει στο DNA του. Υπάρχουν όμως και κάποια μηχανισμοί escape, που είναι τρόπο με τον οποίο θα προσπαθήσει το όγκο να αποφύγει το ανοσοποιητικό σύστημα. Και άλλοι μηχανισμοί, τον οποίο θα προσπαθήσει μέσω ενεργειακά pathway, πάλι το όγκο να ξεφύγει την ανοσοπάντηση. Οπότε, η φλεγμονή, κρατάμε αυτό, είναι σημαντική για να μπορέσουμε να έχουμε ανοσολογική απάντηση. Και προσέξτε, δεν είναι του φαρμάκου, είναι του εαυτού μας εναντίον το καρκίνο. Με βάση αυτό, έχουμε τέσσερα διαφορετικά σενάρια. Είναι το ζεστό όγκο, το οποίο μπορούμε να έχουμε σε δύο διαφορετικά τύποι. Το ζεστό όγκο είναι το όγκο το οποίο έχω ό,τι χρειάζονται για να μπορέσω να δουλέψει καλά η νοσοθεραπεία και από μόνος του είναι αποτελεσματικό, αλλά κυρίως αν βάζω και νοσοθεραπεία. Οπότε έχω μέσα στο όγκο τα λεμφοκύτταρα, τα αφλεμφοκύτταρα, που είναι οι εκτελεστές μας, δηλαδή είναι ό,τι έχει ο καθένα από εμάς και πάει να βρει το όγκο και το σκοτώνει. Okay? Οπότε είναι οι δικές μας εκτελεστές, είναι οι δικές μας στρατιώτες. Έχουμε κυταροκίνες, οι οποίες θα βοηθήσουν στην ενεργοποίηση αυτή τη διαδικασία της φλεγμονής. Έχουμε διεντρητικά κύτταρα που είναι υπεύθυνε της εκπαίδευση και της παρουσίαση του αντιγόνου. Και οπότε όλα τα συστατικά είναι να μπορέσουμε να έχουμε αποτέλεσμα. Υπάρχουν όμως όγκοι στην οποία έχουμε τα συστατικά, αλλά δυστυχώς αυτό το μηχανισμός παρουσίαση του αντιγόνου από το δικό μας καρκινικά κύτταρα, σπρώστατα λεμφοκύτταρα, είναι ανεπαρκή ή δεν υπάρχει. Και οπότε και αν υπάρχουν λεμφοκύτταρα, δεν θα μπορέσουν να πάνε να σκοτώνουν τον όγκο, γιατί δεν το βλέπουν και δεν το αναγνωρίζουν. Υπάρχει μετά τη κατηγορία cell exclusion, στον οποίο ο όγκο έχει μάθει από μόνος του, από φυσιολογικό selection, να κρατάει τα λεμφοκύτταρα στην περιφέρεια και να μην μπουν μέσα. Οπότε και σε αυτή την περίπτωση, να δώσουμε εμείς τα δικά μας checkpoints inhibitor, δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Οι όγκοι τελείως κρύοι, το οποίο δεν έχουν κανένα στοιχεία από φλεγμονή, χωρίς λεμφοκύτταρα, helper, κύτταρο κίνες. Οπότε αυτό το όγκο προφανώς δεν είναι το δικό μας όγκο, δεν είναι των περιβάλλων στον οποίο θα πρέπει να χορηγήσουμε κάποια θεραπεία. Αυτό και πλέον αλλάζει και την παθολογανατομία και θέλουμε και άλλες πληροφορίες. Όπως βλέπετε, παραμένει αυτή την grade, τη θερμότητα. Αυτό για το κάνω, γιατί υπάρχουν κάποια ουσίες που θα βοηθήσουν τη φλεγμονή. Παραδείγματος χάρη, αν έχω ένα όγκος που είναι εξαρτώ με το HHPV, okay. Αυτό το όγκο έχει θερμότητα, γιατί το λεμφικό κύτταρο μπορεί να αναγνωρίζει το ιό, οπότε τα βακτήρια, η προέλευση από ιούς είναι σημαντική, όπου είναι η νεαρή ηλικία, ενώ η ηλικιωμένη περισσότερο το νοσοποιητικό σύστημα δεν είναι τόσο καλό, του ίζω είναι η ανοσολογική ανεπάρκεια ή η χορήγηση ανοσοκαταστατικών φαρμάκων δεν είναι τόσο καλή για μας, γιατί δεν βοηθάνε αυτή τη διαδικασία. Και από την άλλη, μια πλειάδα κεταροκινών που δεν σας ζητάω να μάθετε απ' έξω, δεν τα χρειάζεται. Okay. Το σημαντικό να ξέρουμε ότι υπάρχουν πάμε τους πολλούς παράγοντες που
ζουν και ρυθμίζουν αυτές τις καταστάσεις. Αυτό που έρχεται στο τέλος είναι μια καινούρια κατάταξη των όγκων. Αυτό το καινούρια κατάταξη προβλέπεται η κατάταξη των όγκων με βάση τις ιδιότητες της θερμότητας. Θα έχουμε όγκοι θερμοί, okay, φλεγόμενοι με διάφορους ιστότυπους. Είναι όγκοι που είναι stromal, που είναι γενικά immune excluded, που είναι τυρίο μεζένχημα, ή όγκοι που εκφράζουν VGF, προσπαθούν με άλλους τρόπο να ξεφύγουν το οργανισμό, γιατί είναι ειδικά ανοσοανθεντικοί. Και τα desert tumor, το οποίο δεν έχουν κανένα στοιχείο μέσα, αλλά υπάρχουν τρόποι με τον οποίο μπορούμε να τους χειρίζουμε να ξαναβγάλουν στην επιφάνεια την ανοσογονότητά τους. Ποια είναι όμως τα players? Γιατί μπορούμε να διαβάζουμε πάρα πολύ, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ποιοι είναι οι παίκτες που θα είναι στο δικό μας γήπεδο. Και είναι δύο οι κύριοι παίκτες εδώ που θα μας βοηθήσουν σε αυτή τη διαδρομή. Το ένα είναι το tumor mutational burden. Τι σημαίνει αυτό? Είναι πόσες μεταλλάξεις έχει το DNA. Όπως εξήγησα προηγουμένως, θα μας πει ακριβώς πόσα αντιγόνα ξένα μπορεί να αναγνωρίζει το φυσιολογικό μας εκτελεστή και πόσα CD8 lymphocyte ντυθούν το όγκο. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί είναι οι εκτελεστές μου. Πόσοι στρατιώτες έχω στο πεδίο μάχης να αναγνωρίζουν τα αντιγόνα που δημιουργούνται από αυτό? Οπότε έχουμε δύο παίκτες. Τόσο σημαντικοί είναι οι παίκτες? Λοιπόν, από ανασκοπήσεις μελετών έχει βρεθεί ότι τα TILs, δηλαδή το Tumor Infiltrating Lymphocyte, πόσα ταύση το CD8, λεμφοκύτταρα, κύτταρα τοξικά έχουμε στον όγκο, βλέπουμε ότι η πρόγνωση των ασθενών πάει καλύτερα, πολύ καλύτερα, συγκριτικά τους όγκους που δεν έχουν ταύκυτρα μέσα στον όγκο. Και αυτό είτε έχω χειρουργήσει τον ασθενή, είτε έχω κάνει χημειοθεραπεία, είτε δεν έχω κάνει χημειοθεραπεία. Ειδικά στο πάνκρεας φάνηκε ότι οι ασθενείς που ζουν 6 χρόνια με μεταστατικό καρκίνο του παγκρέατος έχουν πολύ μεγαλύτερο TILS από αυτοί που έχουν παραδείγματος χάρη 8 μήνες μεσόωρο ζωής. Οπότε είναι ένα σημαντικό παράγον. Γιατί tumor mutational burden? Όπως σας είπα προηγουμένως, okay, αν έχω πολλές μεταλλάξεις, έχω αντιγόνα και οπότε έχω target στον οποίο μπορεί να στοχέψει και να αναγνωρίζει το δικό μας λυμφοκύτταρο. Τι μπορεί να μας βοηθάει? Μπορεί να μας βοηθήσει η παρουσία mismatch repair deficiency. Τι σημαίνει αυτό? Όταν τα κύτταρα διαιρούνται, δημιουργούν λάθη τα οποία διορτώνονται από το σύστημα του mismatch repair. Αν λείπει αυτό το μηχανισμός, που αυτό συμβαίνει στο καρκίνο αρκετά συχνά, δεν μπορούν να γίνουν οι διορτώσεις, οπότε οι λάθεις που γίνονται στον όγκο είναι πάρα πολλά, είναι πολλαπλή. Οπότε η παρουσία είτε macrosatellite instability, μικροτροφική αστάτεια, είτε να υπάρχει προβλήματα στον μηχανισμό διόρτωση, θα είναι δύο πολύ σημαντικοί παράγοντες που μπορούν να μας βοηθήσουν να κάνουμε ένα selection σε ποιοι είναι οι ασθενείς που είναι καλύτεροι υποψήφοι, και αυτά μετρούνται. Οπότε δεν είναι τόσο δύσκολο, στρατοσφαιρικό, να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Και όσα περισσότερα προβλήματα υπάρχουν, όσο καλύτερο για μας. Είναι σημαντικό για το ουροπιτικό καρκίνο. Βέβαια. Και γιατί? Γιατί ήδη όταν εγώ ήμουν φοιτητής πριν 20 χρόνια, κάτι παραπάνω, 30 χρόνια στο Μιλάνο, τότε ήδη υπήρξε το BCG είχε μπει, το οποίο ήταν μια νοσοθεραπεία ουρεγός κύστη. Ξέρουμε επίσης ότι το καρκίνο του νεφρού, αν έβγαλε τη μετάσταση, υπήρξε και αυτό με υποτροφή των μεταστάσεων. Και ξέρουμε επίσης ότι είναι πολύ σημαντικό το tumor filtration lymphocyte στο καρκίνο του νεφρού, κυρίως αν έντυνα interleukin 2. Οπότε προφανώς παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Πού το βλέπουμε? Εδώ. Εδώ βλέπουμε πόσες μεταλλάξεις και βλέπουμε ότι το ουροτελειακό και το νεφρό δεν έχουν τόσες μεταλλάξεις. Και το νεφρό δεν έχει τόσες μεταλλάξεις, αλλά παρόλα αυτά δέχεται πολλές ανταποκρίσεις, okay, με ένα σχετικά χαμηλό φορτίο μεταλλάξεων. Οπότε είναι οι όγκοι που είναι σχεδόν τέλει για application της ανοσοθεραπεία. Και αυτό το λόγο υπάρχει αυτό το BAM που συμβαίνει σήμερα. Ενώ βλέπω χαμηλά το προστάτη.
Το προστάτη, ναι, δεν φαίνεται να είναι, δεν φαίνεται να έχουμε στόχους καλούς, οπότε το ποσοστό ανταπόκρισης είναι μικρό και δεν εκφράζει πολύ. Οπότε βρούμε έναν τρόπο να ανεβάζουμε, δηλαδή σε αυτό το άξονα της μεταλλάξης, ώστε αυτομάτως να αναγνωρίζεται καλύτερα σαν στόχο. Αλλά είναι λίγο νωρίς. Μιλάνε κολορέκτα, είναι χαμός. Για το κολορέκτα είναι διαφορετικό, π.χ. αν είναι κολορέκτα με deficiency στο MMR ή κολορέκτα απλό χωρίς deficiency. Αλλάζει τελείως το pathway και το, κοιτάξτε εδώ, χωρίς deficiency που είναι το κολορέκτα. Οπότε είναι κάτι πολύ σημαντικό πόσες μεταλλάξεις έχω. Λοιπόν, οπότε, τι σημαίνει ότι αν αυτό δούλευε τόσο καλά, θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και κανείς από εμάς δεν είχε καρκίνο. Ωραία. Γιατί αυτομάτως τα δικές μας λιμφοκύτταρα, δικές μας εκτελεστές, θα καταφέρανε να σκαταφέρουν οπωσδήποτε όγκο. Αυτό έδινε την καινούρια θεωρία της immunoediting. Τι είναι το immunoediting? Δεν είναι τίποτα τόσο δύσκολο. Η θεωρία λέει ότι εάν έχω λίγο καρκίνο και εκφράζει αντιγόνα, okay, στην πρώτη φάση μπορεί ο οργανισμός του από μόνος του να το διώχνει. Γι' αυτό το λόγο δεν έχουμε πολλούς καρκίνους στους νέους. Όμως, εάν έχουμε παραπάνω κύτταρα και κάποια από αυτά είναι π.χ. μην πολύ τερμές και αυτά και δεν έχω αρκετή επίβλεψη, okay, είμαι σε φάση ζωροπία, στο οποίο κάτι σκοτώνει όγκο, κάτι μεγαλώνει, υπάρχει μια ζωροπία. Και αυτό είναι το νεφρό. Θυμηθείτε πώς θα κάνανε το χρόνο το νεφρό να μεγαλώσει πριν να δώσει μετάσταση. Και μετά είναι το μηχανισμό του escape, πλέον έχει ξεφύγει το όγκο, έχει μάθει να φύγει από το δικό μας νοσοποιητικό σύστημα και οπότε να φεύγει. Αυτό έχει όμως κάποια λογική. Μια λογική που είναι στη βάση αυτό είναι μπορεί ότι το δικό μας νοσοποιητικό σύστημα να αναγνωρίζει το όγκο, αλλά να μην έχει αρκετά ενέργεια να πάει να το τυπήσει ή να είναι φρεναρισμένο από μηχανισμούς που το εμποδίζουν να πάει να το σκοτώσει. Και αυτό είναι τα checkpoint. Τώρα, πιστεύω ότι μέχρι τώρα είναι απλό. Είναι καλά για όλους. Ωραία. Πάμε τώρα σε αυτό το είναι, τι γίνεται ακριβώς στο πεδίο μάχη. Εδώ έχουμε τα αντιγόνα που απελευθερώνονται από καρκινικά κύτταρα, okay, πρωτεΐνες. Οι πρωτεΐνες τα παίρνουν τα αντιδρυντικά κύτταρα, τα αντιδρυντικά κύτταρα μπαίνουν στο λεμφοκύτταρο, παρουσιάζουν στο antigen presenting cell, στο regulator TAF λεμφοκύτταρο και έτσι το TAF λεμφοκύτταρο CD4 αρχίζει η εκπαίδευση των TAF κύτταρο τοξικά TAF λεμφοκυττάρων. Αυτό γιατί είναι σημαντικό, γιατί εάν παίρνω αντιγόνα από εδώ, τα παίρνω τα εντρατικά και επεντεύεται μέσα το λεμφοκύτταρο, έχω ένα πολλαπλασιασμό λεμφοκυττάρων τα κύτταρα τοξικά, έτοιμοι να πάνε να σκοτώνουν τους όγκους. Οπότε, όσο περισσότερο εγώ έχω απελευθερώσει αυτό το pathway, όσο περισσότερα λεμφοκύτταρα θα έχω δραστήρια στο πεδίο μάχης. Δραστήρια μέχρι ένα σημείο και θα δείτε σε λίγο. Η δεύτερη φάση που ακολουθεί από αυτή είναι αυτό είναι το ζήτημα της εκπαίδευσης. Το antigen presenting cell έχει το αντιγόνο που έχουν φέρει τα αντιδρυντικά κύτταρα, το παρουσιάζει τα TAF λεμφοκύτταρα μέσα στο lymph nodes, μέσα στο λεμφαδένα. Ευχαριστώ. Και εφόσον εκφράζει το TAF λεμφοκύτταρο, okay, είναι primed, είναι εκπαιδευμένο να το αναγνωρίσει. Όμως υπάρχει αυτό το μηχανισμό που είναι το GTL4. Τι κάνει αυτό το μηχανισμός? Αυτό το μηχανισμός, αν συνδέεται με το CD8086, okay, κάνει ένα σύμπλεγμα που καταστέλνει η αναγνώριση. Οπότε, το antigen presenting παρουσιάζει το αντιγόνο, αλλά το TAF λεμφοκύτταρο, εφόσον υπάρχει και το αναστολή εδώ, που λέει, κοίτα, σου δείχνω αυτό, αλλά αυτό είναι δικό μας. Οπότε μην το χτυπάς, αυτομάτως αυτό το TAF λεμφοκύτταρο αγνοεί το σήμα, παρά που του παρουσιάστηκε το αντιγόνο. Γι' αυτό είναι αυτό το πρώτο checkpoint, από το βρήκε το ipilimumab, το πρώτο φάρμακο που το 2011 δόθηκε στο μελάνωμα.
Οπότε εδώ έχουν το πρώτο σημάδι. Εάν μπλοκάρω εμείς όμως το CTL4, αυτό το μηχανισμός καταφέρει να επεντεύει πάρα πολλά λιμφιακιτοκύτταρα που θα είναι prime να βγουν στην κυκλοφορία. Και αυτό είναι το σκεπτικό που έδωσε μετά τη συνδυασμένη αγωγή για τα checkpoint inhibitor, όπως λέμε σε λίγο. Οπότε, αν δίνω αυτό, το κύτταρο είναι εκπαιδευμένο. Και εφόσον κάνω αυτό, το κύτταρο μετά είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει μέσα στα αγγεία, τα λεμφαγεία και να πάει να βρει τον όγκο. Όταν πάει στο όγκο όμως, έχω πάλι το ίδιο πρόβλημα. Το ταφ λιμφοκύτταρο λέει στον όγκο, «Who you are?» «Ποιος είσαι?» Και το όγκο εκφράζει τα δικά του αντιγόνα. Okay, και εκφράζει, παραδείγματος χάρη, το αντιγόνο σε τον οποίο ήταν εκπαιδευμένο το ταφ λιμφοκύτταρο. Οπότε ένα άτομο μπορεί να πει «ΟΚ, τώρα το σκοτώνει» και αυτό θα ήταν το ωραίο. Αλλά προφανώς και εκεί υπάρχουν άλλοι παρόμοιοι μηχανισμοί που προστατεύουν το self, δηλαδή προστατεύουν το οργανισμό στον εαυτό τους. Και το κύτταρο καρκινικό είναι κάτι από εμάς, γι' αυτό δεν μπορούμε να κερδίζουμε από τον καρκίνο. Δεν είναι ένα ξένο μικρόβιο, είναι τον εαυτό μας. Οπότε πρέπει κατά κάποιο τρόπο να μηδενίζουμε το σημάδι του εαυτού μας ώστε να μπορέσουμε να έχουμε τα καλύτερα αποτελεσματικότητα. Και αυτό που κάνει αυτό το μηχανισμός είναι το Program Death 1, το οποίο συνδέεται με το Program Death L2-L1 που είναι στο καρκινικό κύτταρο και αν γίνεται αυτή την αναγνώριση, πάλι αφήνει το σημάδι της αναγνώριση. Οπότε, αν και στο άλλο του λέει, πες μου ποιος είσαι, του λέει, κοίτα, είμαι αυτό, αλλά είμαι δικό σου, οπότε μη με σκοτώνει. Αυτομάτως το ταφ λεμφοκύτταρα, παρά που ήταν prime στο επίπεδο του λεμφοκυτάρου, του λεμφαδένα, δεν θα είναι ικανό να πάει να σκοτώσει το συγκεκριμένο κύτταρο. Οπότε εδώ υπάρχει το δεύτερο checkpoint, που είναι αυτοί που μπαίνουν τώρα, που έχουν μπει πολύ δυνατά και πιο αποτελεσματικά. Γιατί είναι πιο αποτελεσματικά? Γιατί είναι στο επίπεδο του εκτελεστή. Δεν είναι μόνο στην εκπαίδευση που εκπαιδεύουν στους στρατώτες, αλλά εκείνοι που πρέπει να πάνε και να σκοτώνουν. Οπότε τι κάνουνε? Βάζουμε εμείς ένα αντίσωμα που μπλοκάρει είτε το PD-L1 είτε το PD-L1. Οπότε δεν μπορεί να γίνει αναγνώριση PD-L1-PD-1. Και οπότε τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι εφόσον έχω... Αυτό που συμβαίνει είναι ότι το συγκεκριμένο τάφλενκο κύτταρο είναι ελεύθερο και θα σκοτώσει το συγκεκριμένο κυταρικό κύτταρο. Οπότε όλο αυτό που γίνεται, γίνεται από εμάς. Όπως βλέπουμε υπάρχουν παράγοντες που επεμβαίνουν σε αυτό, okay, και εμείς μπορούμε να τα κάνουμε, να επηρεάζουμε με φαρμακευτικός. Όπως καταλαβαίνετε όμως όλο αυτό δίνει παρενέργειες. Και ποια είναι η παρενέργεια? Η μη αναγνώριση του self. Δεν θα έχω πότε λευκοπαινία, δεν θα έχουμε μπύρετο ρετροπαινίες, χαμηλά μου πετάλια. Αυτό που θα έχουμε αυτοάνωσα νοσήματα. Γιατί αυτομάτως, εάν εγώ βγάζω αυτά τα blocks, αυτομάτως τα λιμφοκύτταρα θα χτυπήσουν τον εαυτό μας. Οπότε, όσο οι ασθενείς που έχουν κάποια πρόβλημα αυτοάνωσα νοσήματα έχουν κάποιο πρόβλημα να πάρει νοσοθεραπεία. Όχι όλοι, και ευτυχώς φαίνεται ότι είναι τόσο σημαντικό. Λοιπόν. Άρα συγγνώμη λίγο. Mm-hmm. Για να το κάνω εντελώς, άμα κατάλαβα καλά. Εμένα στο μυαλό μου τώρα, από αυτά που άκουσα, νιώθω ότι είναι σαν τα checkpoints, σαν να είναι τα διόδια στους δρόμους. Ναι, ακριβώς. Έτσι. Και πρέπει πάνε να χτυπήσουν από ουσιαστικά από Θεσσαλονίκη Βόλο, ξεκινάνε και χρησιμοποιούν είτε την Εθνική Οδό είτε παρακαμπτηρίους. Και τώρα είναι εμείς τι παιχνίδι θα παίξουμε για να μην μας ξεφύγουν, γιατί βρίσκουν κλειστό τον ένα δρόμο και θα πάνε από την περιφερική οδό για να βγουν. Όχι τόσο. Γιατί, με τους δύο μηχανισμούς που είπατε. Θα σου πω ότι η γνώμη είναι διαφορετικό. Είναι σαν την αστυνομία. Τα αστυνομία έρχεται και σε ελέγχει και τα checkpoint είναι ακριβώς το σημείο που άλλο λέει «Εγώ έχω το θείο τάτι, δεν ξέρει ποιος είμαι». Και εφόσον το βγάλω το θείο,
ο αστυνόμος συλλάβει το άνθρωπο και λέει θα ξαναφύγει φυλακή. Οπότε πρέπει να ξαναβάλουμε τα συστήματα αναγνώριση του εαυτού του κάπου okay, στην άκρη για να μπορέσει το φυσιολογικό μας σύστημα να γνωρίζει κύτταρα δικά μας που έχουν παραφύγει λίγο, γιατί πάλι είναι δικά μας. Οπότε πρέπει να βγάζω τα blocks για να διευκολύνω την αναγνώριση κάτι που είναι δικό μας. Ναι. Εύκολο? Πείτε μου. Επίσης δεν κατάλαβα κάτι άλλο εγώ. Είπατε ότι τα καρκινικά κύτταρα έχουν κάποια αντιγονικά σημεία τα οποία αναγνωρίζει το τάφλεμφο κύτταρο και πάει να τα σκοτώσει. Και παράλληλα το καρκινικό κύτταρο έχει τα PDE 2 και 3 τα οποία μπλοκάρει αυτό το καρκινικό, μπλοκάρει το τάφλεμφο κύτταρο ώστε να πάει να το σκοτώσει. Τα φυσιολογικά κύτταρα δεν έχουν αντίστοιχα PDE 2 και 4. Βεβαίως. Γι' αυτό το λόγο. Οπότε, αν πάμε να μπλοκάρουμε, θα κάνουμε μια νοσολογική αντίδραση. Αυτό που έλεγα, η παρενέργεια που έχουμε εδώ είναι αυτό. Άνοσα νοσήματα. Γιατί χτυπάει τον εαυτό μου. Έχω αυτοάνωση υποφυσίτιδες, αυτοάνωση τυροειδίτιδες, αυτοάνωση υπερνηφρικές ανεπάρχειες. Οπότε αυτό είναι η παρενέργεια και όχι η παινία που είχαμε παλιά. Αν έχω καταλάβει καλά, τα checkpoints είναι μονοκλονικά αντισώματα, ναι, εναντί διαφορετικών σταθμών στην ανοσολογική απάντηση του οργανισμού μας. Μπράβο. Επομένως, ελεγκτές της ενωσικής απάντησης, ναι, έλεγα. Είπατε ότι λόγω της ενεργοποίησης, ας το πούμε, της ανοσολογικής απάντησης μπορούν να στραφούν απέναντι στα δικά μας κύτταρα και να έχουμε αυτοάνωσα νοσήματα. Βεβαίως. Υπάρχει, αν γνωρίζετε επομένως κάποιος τρόπος ή αν τα καρκινικά κύτταρα εκφράζουν δικά τους αντιγόνα τα οποία να μπορέσουν να μειώσουν, αν γίνεται, τις ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω αυτού του μηχανισμού. Δεν ξέρουμε αυτό. Okay. Ακόμα νωρίς. Ακόμα είμαστε στη φάση που προσπαθούμε να τα ανοικνύουμε και να αυξάνουμε το ποσοστό ανταπόκριση. Αυτό προφανώς είναι το μέλλον, τα επόμενα 5-10 χρόνια, αλλά αυτή τη στιγμή ακόμα είμαστε στο baby phase. Η θεραπεία, άμα συμβεί αυτό, είναι κορτιζόνη, ανοσοκατασταλτικά. Αν έχουμε παρενέργεια, αν έχουμε τώρα αυτοάνωση νόσο, okay, εκδηλώμενη, ανάλογα είναι grade 3 και 4, πρέπει να σταματήσουμε το φάρμακο, ρίξουμε κορτιζόνη υψηλές δόσεις, ένα μιλιγραμμά, ένα κιλό και μπαίνουν σε άλλη κατηγορία, εδώ γίνονται οι καταστάσεις. Λοιπόν, οπότε πάμε τώρα στο κυταρολογικό κύκλο της νοσολογία. Ξεκινάμε από το 1, όπως είπαμε, είναι και αυτό μια ωραία επανάληψη. Αντιγόνα, παρουσίαση του αντιγόνου, priming των τάφλων των κυτάρων μέσα στα τα lymph nodes, γυρίζουν τα κύτταρα, τα λεμφοκύτταρα μέσα στον όγκο, αναγνωρίζουν τον όγκο και το σκοτώνουν. Και εφόσον το σκοτώνουν, βλέπουν άλλα αντιγόνα. Οπότε τελειώνει το κύκλο και αυτό αυξάνει συνεχώς. Πού είναι το κέρδος τώρα από τις κλασικές θεραπείες? Λοιπόν, οι κλασικές θεραπείες, η χημειοθεραπεία, δεν μπορεί να γίνει εφόρος ζωής, ώστε να το διαλύσω τον ασθενής, okay? Οπότε μπορώ να κάνω 6 κύκλους, πρέπει να σταματήσω, να συνέλθει λίγο ο ασθενής. Οπότε κάποια στιγμή και σκοτώνω ένα κλάσμα κυτάρων, okay? Είναι θανατηφόρα, αλλά δεν σκοτώνω όλο, μόνο ένα κλάσμα. Οπότε ένα κλάσμα θα μείνει και θα μου κάνει την υποτροπή. Στα targeted therapy δεν είναι κυταροτόνα, είναι κυταροστατικά περισσότερο, γιατί σταματάω αυτά τα κύτταρα, γίνονται κάποιοι που κάνουν απόπτυση, αλλά περισσότερο πάνε και κοιμούνται. Οπότε μόλις σταματάω το target therapy, αυτά τα κύτταρα ξαναβγαίνουν. Οπότε δεν έχουν δυνατότητα ξερίζωση της νόσου. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να ξεριζώσουν της νόσου οι παλιές θεραπείες. Το άλλο πράγμα που είναι σημαντικό είναι τα παλιά φάρμακα ρίχνουν ένα φάρμακο το οποίο δεν έχει καμία δυνατότητα να προσαρμόνεται στον όγκο. Οπότε εφόσον δεν μπορεί το φάρμακο να προσαρμόνεται στον όγκο, τον όγκο μπορεί από μόνος του ή να το διώκνει ή να το καταβολίζει πιο γρήγορα ώστε να είναι ανθεκτικό. Με το νοσοποιητικό σύστημα δεν παίζουμε. Για ποιο λόγο? Γιατί το νοσοποιητικό σύστημα εκπαιδεύεται εναντίον το στόχο του. Όταν έχουμε μία λίμωξη, στην πρώτη εβδομάδα έχουμε μία απάντηση, η οποία είναι τέλεια, τη δεύτερη εβδομάδα είναι καλύτερη, τη τρίτη είναι ακόμα καλύτερη και αν σε 5-10 χρόνια έχω πάλι το ίδιο πρόβλημα, κατευθείαν το αναγνωρίζει γιατί έχει memory. Οπότε, όσο και διαφυγή να κάνει τον όγκο, υπάρχει δυνατότητα πλήρη προσαρμογή του στόχου, εναντίον του στόχου από τα τάφλια μου κύτταρα, γιατί είναι δυναμικά κύτταρα, δεν είναι να
πατητικό φάρμακο, μια στέρεη ουσία και πάει. Και that's it. Είναι ένα μικροοργανισμό, ένα οργανισμό δικό μας που προσαρμόζεται στο στόχο και μπορεί να προσαρμοστεί τόσο καλά μέχρι τελευταία εξάντληση. Γι' αυτό και με την ορσοθεραπεία το 9 με 12% των ασθενών μπορούν να έχουν πλήρη ίαση ή τουλάχιστον μακροχρόνιο έλεγχο και 5 χρόνια, okay, και σε μεταστατική φάση της νόσου. Φανταστείτε ο ασθενής που είναι έτοιμο να πεβιώνει, παίρνει ορσοθεραπεία και στο τέλος αυτή την ασθενή θα έχει 5 χρόνια επιβίωση και θα είναι πολύ καλά και θα παίζει το καφενείο, θα κάνει βόλτες με τη γυναίκα του και θα είναι μια χαρά άνθρωπος. Οπότε είναι άλλο κόνσεπτ πάρα πολύ σημαντικό που να κρατάμε για το μέλλον μας. Τώρα, όπως είπαμε προηγουμένως, είναι διάφοροι τα checkpoint που βλέπουμε. Τα πιο σημαντικά αυτή τη στιγμή είναι το CTL4 και το PD-1. Και υπάρχουν όμως και activating, το οποίο δραστηριοποιούν και μας βοηθάνε στην αζωολογική αντίδραση. Δεν έχουμε ακόμα ξεκινήσει να έχουμε ουσίες σε clinical practice όμως για τα activating. Έχουν μόνο για να μπλοκάρουμε τις αναστολές. Οπότε βλέπουμε εδώ το τέλος είναι αυτό που λέγαμε, το λεμφοκύτταρο, τάφε λεμφοκύτταρο, εφόσον αναγνωρίζει, απελευθερώνει τις ουσίες ώστε να γίνει απόπτυξη του κύτταρου. Μιλήσαμε πολύ. Τι μπορούμε να κάνουμε? Τι μπορούμε να κάνουμε είναι αυτό που στην clinical πράξη είναι αυτό που έχουμε κάνει τώρα, να έχουμε ουσίες εναντίον του PD-1, είναι το περιβολίδρο και το nivolumab, okay. Είναι το εναντίον το PD-L1, το αβέλουμα, το durvalumab και το tislelizumab. Στην Ελλάδα το durvalumab μπορούμε να το έχουμε, απλά μέτρησε το EOFT, αλλά τα έχουμε όλα, δεν έχουμε πρόβλημα. Και εναντίον το CTL4 έχουμε το ipilimumab και το tremelimumab. Λοιπόν, όλα αυτά τα έχουμε και τα χρησιμοποιούμε. Ήδη στο μελάνωμα η συνδυαστική δραστηριότητα των δύο έδωσε το πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Και αυτό είναι αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε τώρα. Γιατί καταλαβαίνετε ότι αν καταφέρνω να μπλοκάρω το CTL4, μπορώ να παράγω ένα μεγάλο ποσό φαντάρων να πάνε στη μάχη, και αν βγάζω και το PD-1, PD-L1, όλοι αυτοί θα σκοτώσουν κύτταρα. Οπότε έχουμε έτοιμο στρατό και έτοιμο να σκοτώσει. Οπότε είναι πάρα πολύ καλό το περιβάλλον και αυτό φαίνεται να αποδίδει. Και είναι αυτό που θα δούμε στα επόμενα χρόνια, γιατί τώρα τρέχουν οι μελέτες συνδυασμός. Εάν είναι τόσο καλό το tumor mutational burden, φαίνεται εδώ, βλέπουμε συνδυασμός ipilimumab με nivolumab versus chemotherapy στο καρκίνο του πνεύμωνα, βλέπετε ότι το ποσοστό των ασθενών που ανταποκρίνει στη χημειοθεραπεία είναι ιδιαίτερα χαμηλό, ενώ όταν ήταν μόνο με το nivolumab η καμπύλη έπεσε κάπου από εδώ και μετά διορτωνότανε, το συνδυασμό δίνει και καλύτερο response rate, αλλά κοιτάξτε, είμαστε γύρω στο 18 μήνες από τη χορήγηση θεραπεία και το 60% των ασθενών είναι εν ζωή και απαντάνε στη θεραπεία. Οπότε είναι κάτι επαναστατικό. Πολύ καλό ποτέ tumor mutational burden, μας βοηθάει οι ασθενείς που έχουν το ανταποκρίνουν πολύ καλύτερα. Εάν είναι το PD-L1 ένα καλό biomarker, δεν το ξέρουμε ακόμα. Φαίνεται ότι είναι κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει. Π.χ. όταν μιλάμε για το pembrolizumab με έκφραση του PD-L1 μετρησμένο στα κύτταρα καρκινικά πάνω από 90%, όντως φαίνεται ότι η διαφορά με τη χημειοθεραπεία είναι πολύ μεγάλη, ανοίγει θεαματικά η ψαλίδα. Αλλά π.χ. όταν κοιτάξαμε εμείς στο καρκίνο του νεφρού, στον ipilimumab, βλέπουμε ότι το PD-L1 δεν είναι τόσο καλό να ξεχωρίζω αυτή που είναι ευαίσθητη από αυτή που δεν, είναι ευαίσθητη. Οπότε γενικά στον ipilimumab δεν έχουμε πολύ καλές μελέτες που να μας διευκρίνουν αν δουλεύει ή δεν δουλεύει. Βέβαια τώρα στο ASCO που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα ήταν αυτή που ήταν PD-L1 0, δεν απαντάνε καθόλου. Οπότε τουλάχιστον αυτό το ξέρουμε. Οπότε πού είμαστε τώρα. Τώρα είμαστε εδώ. Αυτό ήταν τη δεκαετία του 50. Οι ασθενοί δεν κάνανε τίποτα, δεν υπήρξε χημειοθεραπεία.
Μετά βγήκε η χημειοθεραπεία και οι στοχευμένες θεραπείες που παρατήσανε λίγο το χρόνο ζωής. Μετά βγήκαν τα checkpoint, αλλά τα checkpoint που βγήκαν τα πρώτα ήταν μόνο θεραπείες. Οπότε τι έγινε, δεν είχαν καλό response rate, απαντούσαν πάρα πολύ λίγοι ασθενείς. Αν βλέπετε, όταν δίνω τα checkpoint, ήταν πολύ κατώτερη το response rate από τη χημειοθεραπεία. Στην αρχή πήγαινε και πολύ καλότερη επιβίωση. Αλλά μετά αυτοί που επιβιώναν υπήρξε ένα 12% οι οποίοι είχαν μακροπρόθεσμη επιβίωση και και γύρω στα 5 χρόνια. Και τώρα αυτό που είναι η εποχή μας είναι να κάνουμε combination. Αυτή τη slide είναι μια slide που ήταν το πρώτο σχεδιασμός για να ξεκινάνε οι νοσοθεραπείες. Τι μπορώ να σας πω τώρα από αυτό το slide, διότι στην πραγματικότητα φαίνεται ότι τα πράγματα είναι καλύτερα από το αναμενόμενο. Δηλαδή το combination έχει ένα response rate πιο μεγάλο από την conventional therapy, γύρω στο 70%, και γύρω στο 60% είναι ασθενείς που φαίνονται να ανταποκρίνονται. Τώρα πόσοι θα είναι σε μακρά διάρκεια, πρέπει να περάσουν χρόνια να το εκτιμηριώσουμε. Αυτές είναι οι μελέτες που τώρα τρέχουν σε παγκόσμιο επίπεδο, πολυκεντρικές, με συνδυασμένες χημειοθεραπεία και την ανοσοθεραπεία. Πιστεύω ότι θα μπει σύντομα και στο δικό σας πεδίο, δοκιμάζεται ενεργά και ενδοκιστικά στον καρκίνο ουρολογικός κύστεως. Και στο TAF2 με δυτικό του ρόγκος κύστη έχει βρεθεί ότι η χορήγηση της ανοσοθεραπείας δίνει ένα καλό response rate και σε ασθενείς που δεν μπορούν να κάνουν neoadjuvant χημειοθεραπεία. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Ναι. Είπατε, μπορεί να το είπατε και να μην το κατάλαβα σωστά, υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού των διαφορετικών checkpoints μεταξύ τους? Ναι, δεν φοβόμαστε την ανεπιθύμητη ενέργεια για μεγαλύτερη εκδήλωση, ναι, αυτοάνωσων? Αυτό γίνεται. Αυτό είναι πρόβλημα, ότι έχουν περισσότερα αυτοάνωσες, αλλά είναι, το όφελο φαίνεται ότι είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερο από αυτό που χάνουμε. Οπότε πρέπει να πάνε το καρκίνο σκοτώνει. Οπότε εσύ να έχεις ένα ασθενή, το 60% ασθενών που ζουν 50 χρόνια και ενώ παλιά ζούσαν 6 μήνες, προφανώς υπερβαίνει τη τοξικότητα. Κάποια στιγμή να κάνουν τοξικότητα, σε αυτή πρέπει να είσαι έτοιμος να κάνει κορτιζόνη υψηλές δόσεις και να σταματήσει η θεραπεία προφανώς αυτή. Αλλά να ξέρω ότι για αυτοί που κάνουν γενικά τοξικότητες βαριές, όταν σταματάς την θεραπεία, συνεχίζουν να απαντάνε. Ξέρετε, το σκεφτόμαστε αν μπορούμε να προβλέψουμε ποιοι ασθενείς ενδεχομένως να κάνουν περισσότερο? Υπάρχει? Εγώ δεν έχω, πρώτη φορά τα ακούω αυτά. Αυτό που τώρα έχουν αυτοί που έχουν PD-L1 expression, ξέρουμε το tumor mutational burden, το MSI instability, σίγουρα είναι υποψήφοι. Τώρα τρέχουν, προσπαθούμε να βρούμε κριτήρια με τον οποίο μπορούμε να περιορίζουμε αυτούς τους ασθενείς. Γιατί π.χ. στη μονοθεραπεία να ξέρει ότι απαντάνε το 20-25% και δεν πρέπει να δώσει το κράτος 80.000 ευρώ σε ένα χρόνο. Οπότε, αν μπορεί αυτά να τους περιορίσει, να ξέρει ποιο πρέπει να τον πάρουν, προφανώς θα είναι καλύτερο. Οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα και, θα λύσει το πρόβλημα και του κόστου των φαρμάκων. Και τώρα να το δώσει το 10, να απαντήσουν οι 2,5 ήταν πρόβλημα. Φαντάζομαι συνδυασμένοι 15.000 ευρώ το μήνα. Ευχαριστώ. Εφόσον όταν το σταματάμε η ανταπόκριση συνεχίζει για ένα κάποιο σημαντικό ίσως διάστημα. Κυρίως σε αυτοί που κάνουν αντιδράσεις. Ναι. Αλλά σε αυτοί που δεν έχουν αντιδράσεις, okay, αν σταματάω το φάρμακο, συνεχίζει ένα μικρό διάστημα, το πνεύμα του ήταν στο νιβόλουμα, ότι σταματούσαν το φάρμακο, όμως μετά σταματούσε και τη δράση των TAF κλιμφοκυτάρων, γιατί ξαναρχίζουν να αναγνωρίζουν το self. Οπότε πρέπει να ξαναχορηγηθεί το φάρμακο για να ξανα... Οπότε είναι ένα πρόβλημα αυτό. Εάν όμως υπάρχουν κάποιες διακοπές στη θεραπεία, κάνουμε μια διακοπτόμενη... Είναι πολύ νωρίς. Δεν έχουμε τόσα χρόνια σε αυτά τα φάρμακα να ξέρουμε λεπτομέρειες. Αλλά μπορεί να γίνεται κάτι τέτοιο, βεβαίως, ώστε να μην προκαλούμε εκδήλωση αυτοάνωσων. Η αυτοάνωση... αν εκδηλωτεί, θα φανεί κατευθείαν. Δηλαδή, είναι μέσα στο πρόγραμμα 5-6 μήνες θα ξέρουν ποιοι είναι που έχουν πρόβλημα, ποιο είναι όχι. Αυτό που παίρνει 1-2 χρόνια το φάρμακο δεν έχει γενικά τόσο πρόβλημα εκδήλωση νοσοποιητική απάντηση. Κύριε Σμιτσόπουλο, έχουμε και άλλες ερωτήσεις. Sorry. Πραγματικά μια εξαιρετική ομιλία για ένα τόσο δύσκολο θέμα.
Αν ξεκινήσουμε λίγο από την πολύ αρχή, με την έννοια της παρουσίασης των αντιγόνων, έχουμε κάποια ιδέα εάν παίζει καλύτερο ρόλο αν έχουμε tumor specific αντιγόνα σε σχέση να έχουμε tumor related? Αυτό είναι μια πρώτη ερώτηση, που ήταν το αιώνιο πρόβλημα με την ανοσογκολογία, για το αν θα έχουμε ειδικές ή μη ειδικές απαντήσεις. Έτσι ξεκινάμε από τα βασικά, πολύ βασικά πράγματα. Παίζει κάποιο ρόλο λοιπόν, σε σχέση... Αυτό που μπορώ να σας πω γι' αυτό είναι ότι εφόσον το tumor mutational burden είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, αυτή τη στιγμή προσπαθούν να βρούνε αν υπάρχουν γονίδια που παραπάνω από άλλα μπορούν να κατευθύνουν την ανταπόκριση. Αλλά καταλαβαίνω ότι για να έχουμε αυτό, αν δεν έχουμε τώρα 150.000 ασθενείς μέσα σε ένα database, δεδομένου τα γονίδια που έχει ο άνθρωπος, δύσκολα θα βγάλουμε ένα στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα. Οπότε υπάρχει αυτή η προσπάθεια και γίνεται περισσότερο στο επίπεδο του DNA παρά στο επίπεδο των πρωτεΐνες. Οπότε μέσα σε αυτό το σκεπτικό... Οπότε το θενήθημα πάλι... δεν το ξέρω, αλλά γίνονται αυτές τις κλασικές. Το παλιό σκεπτικό πάλι, με την έννοια ότι αν καταστρέψουμε με τον ΑΒ τρόπο έναν όγκο, θα προκαλέσουμε την έκκληση πολλαπλών αντιγόνων στην κυκλοφορία, άρα θα έχουμε τη δυνατότητα μεγαλύτερης αναγνώρισης από τα δενδρυτικά κύτταρα, τα antigen presenting cells, οτιδήποτε, νομίζω πως ξαναμπαίνει σαν νοοτροπία. Δηλαδή, για παράδειγμα, είχαμε το δεδομένο ότι να ακτινοβολήσουμε έναν όγκο για να καταστρέψουμε κύτταρα. Εδώ έχουμε και ένα άλλο φαινόμενο τώρα. Ναι. Αν ακτινοβολώ τώρα ένα όγκο και ο ασθενής είναι υπό ανοσοθεραπεία, μπορεί να βοηθήσει η αναγνώριση του όγκου και να εξαφανούν από γονείς μεταστάσεις. Δηλαδή να ακτινοβολώ τον εγκέφαλο και να μου φεύγει το όγκο στο πνεύμονα. Αυτό συμβαίνει, ναι, στην πραγματικότητα. Πολύ ωραία. Και αν δεν κουράζω, να συνεχίσω λίγο την ερώτηση. Το μεγάλο πρόβλημα... Είναι στο short-term radiation. Και αν κάνω ριζική ακτινοβολία που είναι 20 μέρες, έχει βρεθεί ότι δεν βοηθάει. Αλλά κάνω short-term radiation, βοηθάει στην ανοσοπήρωση των τάφλων εμφυγητάρων αντίον των όγκων. Είναι κάτι καινούρια, οπότε ξέρω τι υπάρχει. Αλλά το επόμενο κομμάτι είναι από τη στιγμή που έχουμε αυτά τα φάρμακα να δρουν με τον τρόπο που δρουν, μήπως τελικά όμως καταστρέφουμε και τα δενδρυτικά κύτταρα ή τα antigen presenting cells από τη στιγμή που θα τα αναγνωρίσουν ως φέροντα τα αντιγόνα? Βεβαίως, όλα μπορούν να γίνουν. Οπότε σε αυτή την περίπτωση έχουμε την καταστολή, την άνοσο καταστολή, και άρα την έμεση διαφυγή του όγκου, επειδή δεν υπάρχουν πλέον αρκετά κύτταρα για αυτό να παρουσιάσουν σπάνιο, τα αντιγάνου. Τα πρέπει να δούμε πάντα τι προέχει. Δηλαδή δεν μπορώ να κοιτάω το ένα στους χιλίους. Όταν θυμάμαι στην ογκολογία, παλιά υπήρξαν κάποια COX-2 εκλεκτικά και ήταν ήκανα αποσύρει, γιατί ένα στους 5.000 έκανε έμφραγμα. Για το καρκίνο πατή, τα COX-2 εκλεκτικά ήταν πάρα πολύ σημαντικά. Και εμάς ότι ένα στους 5.000 έκανε έμφραγμα δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ, γιατί ο ασθενής πονούσε. Okay. Οπότε τώρα ξαναβήκε εμφυτικό με άλλες μορφές, πιο ασφαλές. Αλλά για μας ήταν ένα πλήγμα ότι δεν είχαμε ένα φάρμακο. Γιατί για ένα ρευματολόγο δεν έχει πρόβλημα. Αλλά γι' αυτό που ο ασθενής πεθαίνει, είναι πρόβλημα. Και μια τελευταία ερώτηση για να μην σας κουράσω. Αυτή η περίφημη ιστορία με τον έλεγχο, τουλάχιστον για τα φάρμακα που είναι αναστολής του PD-L1, σε σχέση με την έκφραση του PD-1 και του PD-L1, έχει διαφοροποίηση, άμα πάμε να τα ψάξουμε στα κυκλοφορούντα καρκινικά κύτταρα σε σχέση με να τα ψάξουμε στους όγκους? Διότι πλέον... Το πρόβλημα είναι λίγο πιο βασικό. Ναι, οι εταιρείες βγάλανε και τα δικά τους kits για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, αυτό που υπάρχει τώρα είναι ότι το πρόβλημα είναι και να ψάξεις τον ίδιο τον όγκο. Δεν σου λέω στα κυκλοφορούντα. Αν είχαμε τα κυκλοφορούντα, βυθιζόμαστε εντελώς. Αλλά και να την κοιτάξουμε στον ίδιο όγκο, ότι κάθε εταιρεία δυστυχώς συνεργάστηκε με ένα διαφορετικό kit. Έχουμε στιγμή 5 kit που κυκλοφορούν. Τα 4 όμως έχει βρεθεί ότι μεταξύ τους ταιριάζονται. Οπότε προφανώς αυτή είναι η κατεύθυνση. Ενώ η μία εταιρεία δυστυχώς έχει εντελώς κατόφ και ποσοστό ανταπόκριση και αναγνώριση τελείως διαφορετική από τα άλλα. Η αίσθησή μου είναι ότι τώρα, εφόσον πλέον ξέρουμε ποια είναι πιο
πλησίων την πραγματικότητα, εκεί θα πάμε, γιατί και το φάρμακο της ροζ που στηριζόταν σε αυτό φαίνεται ότι απαντάει καλά και στην τεκμηρίωση με τα προηγούμενα τύπου τεστ. Οπότε θα υπάρχει κάποιο τεστ πιο μεγάλη εμβέλεια, αλλά τα τέσσερα μεταξύ τους είναι superimposable. Υπάρχει όμως αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή, κυρίως στην αρχή υπήρξε πρόβλημα, γιατί λέμε, τι είναι, δίνω αυτό, θέλει αυτό, δεν ταιριάζει, τι θα κάνω και πίνει το καλύτερο τεστ να τσεκάρουμε την έκφραση του PD-L1. Είναι ένα πρόβλημα, αλλά όπως αυτό θα χρειαστεί κάποιο διάστημα μέχρι να λυθεί. Όντως πάντως είναι ένα πρόβλημα και όταν στην αρχή ήταν τεράστιο. Ευτυχώς μετά βρήκαμε ότι τα τέσσερα ταιριάζουν και είναι εντελώς superimposable. Απλώς να πω ότι αυτές οι θεραπείες τις κάνουν στην πράξη. Στα Γιάννενα έχουν ασθενείς. Όχι στα Γιάννενα, σε όλη την Ελλάδα. Ναι, αλλά λέω, θέλω να πω, επειδή μιλάω για εσάς, δεν είναι κάτι το οποίο θα έρθει στο μέλλον. Είναι αυτό και το οποίο, έτσι όπως θα μας πει τώρα ο Γιάννης και θα ολοκληρώσουμε τη συζήτηση, αλλάζει την πρόγνωση σε κάποιους ασθενείς με καρκίνο της σχίστης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη, ο λόγος να μας πεις τώρα τα κλινικά.